Σε εθνικά θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Οι συνομιλίες για το Κυπριακό έχουν εντατικοποιηθεί. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη, αλλά αξιολογούμε με ανησυχία τα βήματα επαναχώρησης της άλλης πλευράς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης για τη διαπραγματεύση στο Κυπριακό, για να προσθέσει: η Τουρκία είναι απρόβλεπτη. Οι δηλώσεις Ερντογάν αμφισβητούν το διεθνές συμβατικό θεμέλιο, τη συνθήκη της Λοζάνης. Είναι απαράδεκτες τοποθετήσεις που προσθέτουν μία ακόμη αιστεία ανησυχία στην περιοχή. Η Αλβανία βάζει στο τραπέζι το σύνολο των θεμάτων. Η συμφωνία για το προσφυγικό κρέμεται από μία κλωστή. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Ελλάδα βρίσκεται στο περιθώριο. Η κυβέρνηση δεν έχει ξεκάθαρη εθνική στρατηγική. Στο οικονομικό δεν είμαστε μέρος καμίας λύσης. Η διεθνής κοινότητα μας αντιμετωπίζει στην καλύτερη περίπτωση με συμπόνια και ίκτο. Όμως αυτό δεν αργεί για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Η σύσκεψη στο Βερολίνο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, δείχνει ότι κάποιοι θέλουν να αποφασίσουν για εμάς, χωρίς εμάς. Αν δεν είχαμε τη θλιβερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ατμομηχανή ανάπτυξης. Ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έρθει στον Εύρο, στη Θράκη, μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, 15 Δεκεμβρίου. Και σήμερα έκανε και δηλώσεις για τα εθνικά θέματα. Για τα εθνικά θέματα, νομίζω, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι όλοι πρέπει να είμαστε μαζί και να αποκρούσουμε αυτές τις επιθέσεις του Ερντογάν. Λεκτικές μεν, αλλά τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας προσπαθεί να τα να φέρει προβλήματα στην Ελλάδα, που δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν κάτι. Όποιος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, τη συνθήκη Λοζάνης, και δεν σέβεται αυτούς τους κανόνες, ούτε μπορεί να είναι ευρωπαϊκή χώρα, ούτε και νομίζω ότι το ΟΗΕ θα συμφωνήσει με αυτά που λέει ο Ερντογάν. Είναι ακραίες δηλώσεις και πρέπει επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει. Να πάρει τις ευθύνες της και να πάρει θέση. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό σήμερα. Όχι γιατί το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί η κοινωνία δεν αντέχει μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Η τάση για πολιτική αλλαγή αποτυπώνεται ξεκάθαρα. Το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει μια σειρά από μικρές και μεγάλες νίκες, υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι εμπόδισαν την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ακύρωσαν τον νόμο Παπά και πέτυχαν μεγαλύτερο αριθμό αδειών και έλεγχο της διαδικασίας της αδειοδότησης από ένα αναβαθμισμένο ΕΣΟΡΟΥ. Την ίδια ώρα που γίνονται εκλογές σε επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας επικρατούν, ενώ της κυβέρνησης καταποντίζονται. Αυτό είναι προάγγελος της μεγάλης πολιτικής αλλαγής που θα γίνει στις εκλογές, σημείωσε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές τις ζητάμε όχι γιατί έχει ενοποιεί εντολή εκ το ΣΥΡΙΖΑ, τις ζητάμε για να μην γίνει χειρότερα η χώρα, γιατί έχουμε πάρει την κατρακύλα και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, έχουμε περάσει και τον πάτο. Και ζητάμε εκλογές μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να προλάβουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. Και νομίζω ότι είναι καιρός, νομίζω ότι θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη, γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα και φοβάμαι για ένα τέταρτο μνημόνιο που δυστυχώς θα είναι καταστροφικό για τη χώρα μας.